Οι τιμές των καυσίμων είναι αμετάβλητες αυτή τη βδομάδα που διανύουμε. Η διεθνή τιμή του πετρελαίου είναι στα 64 δολάρια με 65. Υπήρχε το πρόβλημα με το πλοίο που κόλλησε στο Σουέζ, το οποίο αποκολλήθηκε και ομαλοποιείται η αγορά. Σε υψηλά επίπεδα κυμαίνονται οι τιμές των υγρών καυσίμων, ευελπιστώντας σύντομα να υπάρξει πτώση. Ωστόσο, μειωμένες εξακολουθούν να είναι οι μετακινήσεις των οδηγών. Δεν πιστεύω να έχουμε αυξήσεις περαιτέρω στις τιμές και περιμένω, όπως είχαμε ξαναπεί και την προ-δεκαημέρου, ότι θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση και θα υπάρχει μια μείωση των τιμών γύρω στα 60 με 58 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον έτσι είναι η πρόβλεψη, αυτό μαθαίνουμε σήμερα τέλος του μήνα του Μαρτίου. Οι μετακινήσεις είναι περιορισμένες, από Δήμο σε Δήμο δεν επιτρέπεται ακόμα, ενώ αναμένονται νέες εντολές από την κυβέρνηση το πώς θα κινηθούμε. Είναι μειωμένη η κίνηση, δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε κάτι. Ο μήνας Μάρτιος είναι πολύ περιορισμένος και η κατανάλωση είναι μειωμένη. Περιμένουμε το νέο μήνα, τον Απρίλιο, να αλλάξουν λίγο τα πράγματα και να καλυτερέψουν οι δουλειές μας, γιατί όσο παρατείνεται όλο αυτό που ζούμε, είναι δύσκολο και για τις επιχειρήσεις. Αυξημένη παρουσιάζεται τις δύο τελευταίες μέρες η κίνηση στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης λόγω της απότομης κακοκαιρίας και των χαμηλών θερμοκρασιών. Σήμερα που μιλάμε και χθες υπάρχουν παραγγελίες. Πολλά σπίτια αγωνιούν, διότι αν δεν έχουν πολύ πετρέλαιο και επιδεινωθεί ο καιρός, θα έχουν πρόβλημα και θα ξεμείνουν, οπότε κάνουμε κάποια συμπληρώματα σε διάφορους πελάτες μας. Η τιμή όμως είναι αρκετά ανεβασμένη, στα 94 λεπτά το λίτρο, όταν ξεκινήσαμε 15 Οκτωβρίου τη φετινή περίοδο με 75 λεπτά. Είμαστε 20 λεπτά απάνω και είναι αρκετά τσουτερή η τιμή.